Λοιπόν, δύο πράγματα θα σου πω για τον Γιώργο. Το ένα είναι ότι βγάζει φοβερή σέντρα. Περιμένω γκολ σα όλο για ευνόητου λόγου στοιχηματικού και λέω κάντε καλά, ρε Γιώργαρα! Μια έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι ο Γιώργος Κυριακόπουλος, είχαμε μιλήσει στο ραδιόφωνο κάποτε και γι' αυτό σου είπα δεν θα μπορέσω να το πω σήμερα. Και του είχα πει: Γιώργο, μόνο μια χάρη θέλω από σένα. Μη γυρίσει ποτέ. Και μου λέει: ναι, θέλω να μείνω στο εξωτερικό. Μπράβο, Γιώργο! Μπράβο, εκεί! Εκεί, Γιώργο. Έκανα τη χάρη. Ναι, Γιώργο, για μένα το έκανε. Έχει δίκιο. Να σε καλά. Λοιπόν. Κοντά μας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στεριώσει, έχει συμβόλαιο μέχρι το 25. Σου εύχομαι να μην σου χρειαστεί το συμβόλαιο. Για καλό εννοώ, να πάρεις καμία μεταγραφή ψηλότερα, άμα γουστάρεις. Αλλιώς, άμα εκεί περνάς καλά, κάτσε εκεί, δεν με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, είναι και... πολλά πράγματα. Σίγουρα. Για πες μου τώρα, επειδή έχεις μιλήσει, ρε παιδί μου, εδώ δεν λέμε τα ίδια. Δεν θα σε βάλουμε στη διαδικασία να μας πεις τι ωραία είναι το σου όλο και αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο σκληρά. Το Ιταλικό πρωτάθλημα έχει όντως πέσει στα μάτια μας ή το βλέπουμε λάθος. Δηλαδή βλέπουμε μια Γιουβέντους που σέρνεται. Βλέπουμε μια Μίλαν η οποία φέρνει αποτελέσματα ό,τι να είναι. Βλέπουμε την Ίντερ, κάτι πάει να κάνει στην Ιταλία, έξω. Έτσι και βέβαια είναι σε δύσκολο όμιλο. Ναι. Τέλος πάντων, τι κάνουν οι Ιταλοί εκεί πέρα, τι γίνεται. Πιστεύω έχεις δίκιο. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που είχε ανέβει λίγο το επίπεδο με τις μεταγραφές και με τα λεφτά που ξοδεύτηκαν, ανέβει το επίπεδο με τον Λουκάκου, με τον Ρονάλντο, με λεφτά που ξοδεύτηκαν, πιστεύω είχε ανέβει το επίπεδο. Τα χρόνια σίγουρα έχει πέσει. Σε σύγκριση με το γερμανικό θεωρώ ότι έχει πέσει και αρχίζει να ανεβαίνει και το γερμανικό τώρα. Αλλά άμα δεις τις πορείες των Ιταλικών ομάδων στην Ευρώπη δεν είναι άσχημες στη φετινή σεζόν. Πάντως το πρωτάθλημα το Ιταλικό φέτος θεωρώ ότι το επίπεδο έχει πέσει σίγουρα. Απλά το καλό είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων και είναι πολλές διεκδικήτριες για τον τίτλο. Ναι. Αν και φέτος πολύ ξεφύγει, κάθε χρόνο είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Άμα εξαιρέσει τη Γιουβέντους, όλες οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, η Νάπολη, η Μίλαν, η Ίντερ, όχι η Λάτ, και η Αταλάντα καμιά φορά, διεκδικούν το πρωτάθλημα. Η Γιουβέντους τι έπαθε, Γιώργο? Είναι όλο τελικά θέμα άμυνας που είχε τόσα χρόνια τον Μπονούτσι, τον Γκελίνη, τον Μπαρζάλι, που είχε αυτούς και ήταν μια χαρά και τώρα φύγαν αυτοί και τι είναι αυτό το πράγμα? Θεωρώ ότι τελείωσε η εποχή αυτών των παιχτών που ανέφερες και η ομάδα έχασε τη σκητή της. Άμα έχετε δει, η ομάδα χρωστά και πάρα πολλά λεφτά, έχει μεγάλο χρέος λόγω των μεταγραφών που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα στις μεταγραφές και να φτιάξει από την αρχή μια ομάδα και συνοχή. Χρειάζεται συνοχή από την αρχή, χρειάζεται να έρθουν καινούριο παίκτη με καινούριο αίμα και να φτιάξει ένα κορμό από την αρχή. Άμα δείτε και οι μεταγραφές που πήρανε δεν βοήθησαν τόσο πολύ. Ούτε ο Πογμπά, ούτε ο Ντι Μαρία είναι τραυματίας κάτι τρεις και λίγο. Οπότε και οι μεταγραφές που γίνανε αυτό το καλοκαίρι, με εξαίρεση τον Κώστιτς, οι υπόλοιπες δεν βοήθησαν τόσο πολύ. Mm-hmm. Κοίτα, επειδή τον πιάσαμε από τα μούτρα που λέμε πολλές φορές. Όχι, δεν κατάλαβες. Σε πρόλαβα. Ναι. Γιατί εγώ ποτέ δεν τους πιάνω τα μούτρα. Είδες πως τον πήγα γλυκά για την Ιταλία και αυτά. Ναι, ναι. Γιατί τώρα εδώ το στοίχημα παίζει ότι θα αρχίσει να ρωτάς. Η εθνική ομάδα τι γίνεται, αν βλέπεις ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά δεν έχεις σκοπό να ρωτήσεις? Όχι, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Αλήθεια? Εννοείται. Ήθελα να κάνουμε μια εισαγωγή πρώτα. Πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι, γιατί ξέρω ότι περιμένεις πώς να τελειώσει η κουβέντα μας. Φαίνεται ότι είναι Τσέλσι. Στο λέω από τώρα. Δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler ακόμα. Θέλω στο τέλος. Θέλω τις συζητήσεις μας. Στο τέλος. Θα στενοχωρηθώ. Τέλος. Τι, δεν είσαι? Το τέλος. Ναι, τέλος. Κάτσε να δούμε στο τέλος. Να κλείσουμε. Τον κρέμασα τον κότσο, αν είδες. Μετά από τα αποτελέσματα τελευταία. Τον έβαλα πάνω. Είχε βάλει τιμωρία, ήρθα εδώ πέρα. Ναι, για πάμε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι φέτος ο Γιώργος για ακόμα μια χρονιά, και αυτό είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για το τελικό πρωτάθλημα, έστω και αν έχει πέσει τα τελευταία χρόνια όπως λέμε ή αν εμφανίζονται νέοι πρωταγωνιστές που εμάς μπορεί να μας κακοφαίνεται να βλέπουμε την Αταλάντα ή την Ουντινέζε να είναι στις πρώτες θέσεις, γιατί δεν είναι οι εμπορικές ομάδες που έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην του αρέσει να είναι η Αταλάντα και η Ουντινέζε στις πρώτες θέσεις. Θέλω να πω ότι κάνει άλλη μια γεμάτη χρονιά, σταθερή χρονιά. Πλέον τα τελευταία χρόνια και αγωνιζόμενος στο τελικό πρωτάθλημα έχει πάει λίγο πιο μπροστά γιατί τον μάθαμε ως αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ σε τριάδα επίσης, να παίρνει όλη την πλευρά. Όλοι. Πλέον αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ κυρίως, στη λογική που παίζει η Σασουόλο. Έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ, τρομερό, μη σου πω, κοντά στην Αταλάντα. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά μικρή σημασία έχει. Και αυτό που θέλω να του πω είναι ότι τώρα το Σάββατο έπαιζε με την Νάπολη. Η Σασουόλο. Ο προπονητής επέλεξε να τον αφήσει στον πάγκο. Εγώ θα κάνω τη δύσκολη ερώτηση τώρα.
επειδή ήρθε 4-0 το παιχνίδι υπέρ της Νάπολη, μήπως τελικά. Όχι, λέγανε όλοι. Έμεινες ευχαριστημένος που τελικά ήσουν στον πάγκο. Ο καλύτερος παίκτης και δεν είχε. Σα όλο λέγανε γιατί δεν έπαιξε ο Κυριακόπουλος. Γιατί δεν έβαλε τον Κυριακόπουλο. Και δεν αντιμετώπισε τον Κβαραξιέλια που έχει γίνει ένας πανικός φέτος. Κοίτα. Κάποιος παίκτης να μένει στον πάγκο είναι ευχαριστημένος. Σωστό, εντάξει. Αστειεύομαι προφανώς. Απλά όταν στον πάγκο κανένας δεν είναι ευχαριστημένος, πόσο μάλλον εγώ. Ευχαριστημένος ότι είμαι στον πάγκο, ότι είχα σε ομάδα. Σίγουρα το να αντιμετωπίσει την Νάπολη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι ομάδες εδώ, ολόκληρη Λίβερπουλ, υπέφερε στο Μαραντόνα, στο γήπεδο του Μαραντόνα. Οπότε εντάξει, δεν ήμουν ευχαριστημένος. Η ομάδα δεν πήγε τόσο καλά. Κακό αποτέλεσμα. Φέτος ο προπονητής έχει επιλέξει να με βάλει σε ένα ρόλο τον οποίο έχω παίξει στο παρελθόν και στην Τρίπολη και το γνωρίζω αρκετά καλά. Σέβομαι τις επιλογές του, δουλεύω και περιμένω πάλι την ευκαιρία μου ώστε να παίξω πάλι και να βοηθήσω την ομάδα. Πού θέλει, Γιώργο, πού σ' άρεσε να παίζεις, πού προετοιμάς. Το γούστο, το δικό σου γούστο, ας τον προπονητή, θα σε βάλω, αυτός ξέρει, εντάξει, εσύ πού γουστάρεις. Εγώ προτιμώ να παίζω αριστερόπακ γιατί είναι η φυσική μου θέση, ναι. Γιατί θέλω να έρθω από πίσω να βοηθάω την ομάδα να βγάζω σέντρες, ναι. Να παίξω είναι πιο δύσκολο γιατί έχεις πλάτη, πρέπει να παίξεις την μπάλα με πλάτη. Και θεωρώ ότι είναι πιο απαιτητικό το να παίζεις εξτρέμ γιατί πρέπει να βοηθάς και στην άμυνα. Ναι. Τίμιος. Και βλέπουμε, επειδή το συζητήσαμε για την εθνική ομάδα, θέλω να σας πω ότι βλέπουμε φέτος, βλέπουμε πλέον ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές στα αριστερά back. Ναι. Δηλαδή είστε όλοι στο κορυφαίο επίπεδο πλέον. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν πλέον να κληθείς στην εθνική ομάδα, γιατί εσύ είσαι σταθερό μέλος της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Και ο μόνος βασικός στην ομάδα του όμως. Ναι, εντάξει. Από αυτούς. Θα τα λέμε όλα εδώ. Σωστό, σωστό. Ο βασικός στην ομάδα του είναι ο κύριος. Ναι, σωστό. Πόσο δύσκολο είναι πλέον να κληθείς λοιπόν στην εθνική ομάδα και τι θεωρείς ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και έχουμε τόσους πολλούς καλούς αριστερούς μπακ. Γιατί κάποτε μια περίοδο δεν είχαμε αριστερά μπακ. Έπαιζε το Ρωσίδης αριστερό μπακ. Δεν έχουμε δεξί τώρα μέχρι τον Μπάλντοκ. Ναι, πήραμε Άγγλο, ναι. σίγουρα το έχω αναφέρει και στο παρελθόν το ότι είμαστε τόσο πολύ αριστερό μπακ είναι πολύ, πολύ καλό για τον προπονητή γιατί έχει πολλές επιλογές. Κοίτα, κάνει καλό σε όλους μας. Έχουμε τα παιδιά ευχάριστη σχέση. Έχουμε ένα υγιή ανταγωνισμό. Ο προπονητής θα επιλέξει ο οποίος θα παίξει. Έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμος. Θεωρώ ότι με βάλει τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να παίζει ένας παίκτης είναι ο ρυθμός του. Από εκεί πέρα, αν ο προπονητής επιλέξει ένα παίκτη τον οποίο θεωρεί καλύτερο ή θεωρεί ότι ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού της ομάδας στην εθνική ομάδα, αυτό είναι αποδεκτό από μένα. Εγώ είμαι σταθερά στις κλήσεις του προπονητή. Είμαι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμος να προσφέρω. Οπότε περιμένω και εγώ την ευκαιρία μου ώστε να. Θέλω να καθιερωθώ στην εθνική ομάδα. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχω καταφέρει τα τελευταία χρόνια, αλλά περιμένω την ευκαιρία μου. Μήπως όμως και ως αριστερός εξτρέμ πλέον σου δοθεί πιο εύκολα αυτή η δυνατότητα, δηλαδή το σκεφτεί κιόλας και για την εθνική ομάδα. Κοίτα, άμα παρουσιάσει κάποια τέτοια ευκαιρία, γιατί όχι. Εγώ είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε θέση και το χάβουμε και δοκιμάσω βαντσχίπ. Εγώ δεν έχω θέμα πραγματικά και αριστερά. Να παίξω, αν είναι να βοηθήσω την εθνική ομάδα για να καθιερωθώ ακόμα και εκεί. Θα δουλέψω σε αυτή τη θέση να τη μάθω, να βάλω περισσότερα γκολ, περισσότερες assist, ώστε να βοηθήσω την εθνική. Για μένα είναι καλό δεχόμενο. Εντάξει, η εθνική είναι και μια άλλη ιστορία για κάθε παίκτη. Εννοώ, ρε παιδί μου. Και τερματοφύλακα να του πούνε στο σωματείο, έχεις και το μαράζι και μπορείς να πας να πεις και με στον προπονητή: Κώτσε, εντάξει, εγώ θα το κάνω, αλλά μήπως να με βλέπεις εκεί και αυτά. Στην εθνική ομάδα είναι λίγο. Ξέρεις, είναι συναισθηματικό περισσότερο. Ναι, είναι μια υποχρέωση όμορφη. Οπότε θα παίξεις εκεί, θα παίξω εκεί. Να σου βλέπεις τώρα, να σου μαυρίσω λίγο τη ζωή. Βλέπεις Ελλάδα, βλέπεις Super League, βλέπεις. Κοίτα, οπότε έχω τον χρόνο, ναι, το βλέπω. Δεν θα κάνω να δω. Για παράδειγμα, μπορεί να δω καμιά φορά την παλιά μου καμιά όταν δεθεί, καμιά φορά θα τη δω. Δεν έχω πρόβλημα. Καλός είναι ο Αστέρας, να ξέρεις. Είναι η πιο ποιοτική ομάδα που παίζει και σκληρά ταυτόχρονα. Η Λαμία. Ο Αστέρας. Λαμία είπε. Ναι. Α, δεν άκουσα. Και τον Αστέρα. Νομίζω ότι είπες Αστέρας, δεν άκουσα. Και τον Αστέρα βλέπω φυσικά, οπότε έχω χρόνο. Σίγουρα, Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά, θεωρώ. Παίζει και τόσο. Έχει πρόβλημα μπροστά στο. Τους επιθετικούς όταν τελειώσει τη φάση. Αλλά με τι κάνει καλός και αυτό είναι που τον κρατάει λίγο πιο ψηλά στη βαθμολογία σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Να σου πω τώρα, να το ρωτήσω, δεν γίνεται, γιατί έχουν στείλει φίλαθλοι συγκεκριμένης ομάδας. Καλά, θα το πω, εγώ δεν έχω και θέμα. Λοιπόν, με το που βγήκες, πλάκωσαν φίλαθλοι του Ολυμπιακού και λέγανε ρε Γιωργάρα, έλα, δεν υπάρχει αριστερό. Αυτός ο Κακομοίρης, ωραία, Ψουκ, να ξέρεις, έχει φάει όλα τα χρώματα της κοινωνίας. Φταίει, δεν φταίει. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα σου πω αν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Θα σε ρωτήσω ευθέως.
μέσα τώρα στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή Έλληνα που έχει ριζώσει στο καμπιονάτο, που κάνει αυτά που κάνει, που έχει κάνει χιλιόμετρα. Υπάρχει στο βάθος του μυαλού σου αν γυρίσει στην Ελλάδα να παίξει σε μία από τις λεγόμενες μεγάλες, ή δεν θες καθόλου, προτιμάς να συνεχίσει το ταξίδι? Τώρα όχι, δεν θέλω. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν θέλω καθόλου. Στο μέλλον έχω πει ότι θέλω να γυρίσω, ναι. Και εννοείται ότι θέλω να παίξω μία από τις top 5 ομάδες. Θέλω να ζήσω αυτή την ένταση των derby, θέλω να ζήσω αυτή την πίεση, αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια. Και όπως φέτος έχει το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Επέστρεψε ο Παναθηναϊκός από ό,τι βλέπω και η ΑΕΚ καλά. Ο Ολυμπιακός θα ανέβει στα επόμενα παιχνίδια. Οπότε ναι, στο μέλλον, ναι, αυτή τη στιγμή για να είμαστε ειλικρινείς, όχι. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος στην Ιταλία, παίκτης? Το έχω πει στο παρελθόν, είναι ο Ντιμπάλα ο πιο δύσκολος αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει. Οι υπόλοιποι, άμα έχει τον τρόπο, σίγουρα και ο Κουαρατσχέλια τη φετινή σεζόν, τον οποίο δεν αντιμετώπισε γιατί ευτυχώς παίζει αριστερά, δεν παίζει στη δική μου την πλευρά. Οπότε είμαι τυχερός. Mm. Οι υπόλοιποι θεωρώ ότι άμα έχει την αυτοπεποίθηση και να μπαίνει μέσα χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, πιστεύω ότι μπορεί να τι αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Γιώργο, ο Κυριακόπουλος το 2019 που έφυγε με τον Κυριακόπουλο το 2022 προς 2023. Πώς έχει αλλάξει ως ποδοσφαιριστής και επίσης σου συμπληρώνω επειδή είπες πριν για γκολ και assist. Τι θέλεις να προσθέσεις στο παιχνίδι σου από τη στιγμή που πλέον και η θέση σου είναι και λίγο διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν? Έχει αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο του παιχνιδιού, στο πώς σκέφτεται μέσα στο παιχνίδι. Έχει γίνει πιο όριμος από ποδοσφαιριστής ο Κυριακόπουλος το 19 με σχέση του 22. Έχω ανεβάσει πάρα πολύ στατιστικά μου. Έχω γύρω στις 10 assist τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να βοηθάω ακόμα περισσότερο την ομάδα μου επιθετικά, να αρχίσω να βάζω και άλλα γκολ. Και άμα ο προπονητής με δεν θέλει να παίξω αυτή τη θέση του εξτρέμου, να αρχίσω να βάζω και εγώ γκολ να βοηθάω την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο αμυντικά για να εξελιχθώ σαν παίκτης. Και η μεγαλύτερη παγίδα που μπορεί να του στήσει μια εκπομπή σαν τη δική μας. Ναι. Μεγαλύτερη παγίδα, να μην μπορεί να πατήσει ιταλικό γήπεδο. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ιταλία? Θα πει μια ομάδα, θα πηγαίνει να τον βρίζουν οι άλλοι. Όπου πηγαίνει, θα του λένε, είπε στην Ελλάδα αυτό. Για λέγε. Ναι, μπορεί αύριο να τα βγάλουν σε ιταλικά αυτά. Τι εννοείται. Όχι, Γιώργο, μου σε προστατεύω, μην πει. Αν μα πει στην Αγγλία, πιστεύω. Όχι, στην Αγγλία. Όχι, εντάξει. Άμα συνεχίσει έτσι η Νάπολη, πιστεύω ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να κερδίσει. Όπως είδατε και χθες, όταν τη βάζει σε πίεση, δηλαδή και παίξαμε στο γήπεδο μας με τη Μίλαν, όταν τη βάζει σε πίεση. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχει σίγουρα κάποιες προσωπικότητες, αλλά αυτή τη στιγμή η Νάπολη με τον τρόπο που παίζει και με το ρόστερ που έχει, γιατί έχει απίστευτο βάθος το ρόστερ. Ακόμα και υπάρχει που είναι στον πάγκο, είναι παίκτες που θεωρούνται βασικοί, να σου πω την αλήθεια. Άμα συνεχίσει έτσι, είναι το φαβόρι για να πάρει τον τίτλο. Γιώργο, επειδή μένει στην Ιταλία και ξέρεις, είναι διαφορετικό να συζητάμε τώρα εδώ μεταξύ μας και να λέμε για την Νάπολη, και διαφορετικό ο Γιώργος που το ζει κιόλας και ακούει και περισσότερα πράγματα. Έχει κάνει εντύπωση στους Ιταλούς το γεγονός ότι η Νάπολη παίζει αυτό το ποδόσφαιρο με το Σπαλέτη στον πάγκο? Γιατί κακά τα ψέματα, ο Σπαλέτη τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας προπονητής αρκετά αμυντικογενής. Θυμόμαστε 4-6-0 ναι, στην Ρώμα. Σπαλέτη ή ελεϊνός καράφλας, όπως το λέει το σύριαλ, μπες Κοσμοτέ, Κοσμοτέ on demand, έχει το σύριαλ του Τότι. Κανονικά με ηθοποιούς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι αληθινή ιστορία. Όλοι εκεί. Με Μανολά ηθοποιώ. Ναι, όχι, ναι. Μανολά, είναι κανονικά όλοι. Ναι, ναι. Και του λένε του Τότι αυτά και λέει ο καράφλας που δεν με βάζει, θέλει να με φάει και τέτοια. Αυτό, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι σε πολύ συμπάθεια ότι ήταν η πόλη εδώ πέρα. Κοίτα, στην αρχή προκάλεσε όπως πήγε και να πολύ αυτά. Αλλά όταν άρχισε να παίρνει τα παιχνίδια συνεχόμενα, γιατί έχει φτάσει τώρα 13 συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία κερδίζει 14, δεν θυμάμαι πόσο είναι ακριβώς. Πλέον δεν του προκαλεί έκπληξη, γιατί βλέπουν το ποδόσφαιρο που παίζει και βλέπουν και τις επιλογές που έχει κάνει το τμήμα scouting. Οι παίκτες που έχει φέρει ο Κιμ, για παράδειγμα, τον οποίο δεν ήξερε κανείς, τον έφερε από την Τουρκία, έχει πιάσει πάρα πολύ. Ο Ρασπαντόρι, ο δικός μας, έχει πιάσει σαν παίκτης. Δηλαδή πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι δεν του περιμέναν έχουν βοηθήσει στα μέγιστα, ακόμα σε Champions League κάνουν πράγματα και θαύματα. Και είναι. Με το ρίσκο να πω και βλακία, αλλά δεν πειράζει, μια παρέα είμαστε. Με τον Ντετσέρμπι έχει συνεργαστεί ή μόνο αντίπαλος? Φυσικά, καλά δεν θυμάμαι. Ναι, δύο χρόνια. Δύο χρόνια Ντετσέρμπι. Να σου πω, ναι. Έχει πάει στην Brighton και βλέπουμε πράγματα, Προσπαθεί να περάσει το δικό του στυλ παιχνιδιού, αυτό που είχε και εδώ. Δεν είναι και εύκολο να το κάνεις εκεί στους φλεγματικούς. Οι Άγγλοι, ξέρεις, είναι. Είναι πιο aggressive. Είναι σκληροί, πιο... ναι.
Είναι πιο δυνατή με την τεχνική, δεν είναι και τα. Είναι λίγο πρώτα ξαδέρφια με την τεχνική, ειδικά η στόπερ. Αλλά προσπαθεί να περάσει το δικό του τρόπο παιχνιδιού και στα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε ότι το έχει καταφέρει. Στην αρχή δεν πήρε καλά αποτελέσματα, αλλά όπως είδατε και στην Τζέλσι, δυστυχώς. Αφού τους βλέπω, ξέρω να τους διαβάζω από χιλιόμετρα. Φαίνεται ότι. Με παραδέχεσαι. Δεν το περίμενα αυτό, είναι αλήθεια. Πρέπει να δουλέψω στο εγκληματολογικό, την ασφάλεια. Αφού φαίνεται. Θα τους έβρισκα αγούλους κατευθείαν. Μάλιστα, ο Ντετσέρμπι, δυστυχώς στην Τζέλσι, ναι. Ναι, αλλά προσπαθεί να παίξει το ποδόσφαιρο και τα έχει καταφέρει. Σίγουρα εκεί πέρα είναι μια φοβερό ρόστερ. Έχει πραγματικά πολύ καλούς παίκτες. Τα τελευταία ομάδα του Πότερ που είχε φτιάξει είναι πάντα. Πάντως νομίζω ότι από τις λεγόμενες μεγάλες. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Νομίζω ότι από τις λεγόμενες μεγάλες. Η Τσέλσι έχει τη χειρότερη εικόνα. Είναι η χειρότερη εικόνα της. Μη σταθερή και από τη Λίβερπουλ και από τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους τώρα βέβαια είναι και χάλια, δεν μπορεί να συγκριθεί. Η Τσέλσι έχει άλλο υλικό, γι' αυτό τη βάζω χειρότερη. Βλέπεις Αγγλία πρώτα απ' όλα τώρα ή απλά κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Μπράβο Γιώργο, από εκεί ξεκινά έτσι. Σε σχέση με τη Λίβερπουλ δεν θεωρώ ότι έχει χειρότερη εικόνα. Γιατί η Λίβερπουλ αμυντικά φέτος έχει εμφανίσει πάρα πολλά προβλήματα. Και θεωρώ ότι σε σχέση με τη Λίβερπουλ, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της, το 5 που είναι στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, έχει κακή εικόνα και μπορεί να βελτιωθεί γιατί έχει φοβερό ρόστερ. Είναι πραγματικά κρίμα να πηγαίνουν έτσι. Επειδή μιλάμε για Αγγλία και μιλάμε για άλλα πρωταθλήματα, η Γιώργο, εσύ άμα δεν αγωνιζόταν στην Ιταλία και έκανε το επόμενο βήμα σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, σε ποιο θεωρείς ότι θα τέριαζε περισσότερο και σε ποιο θα ήθελες να παίξεις? Ισπανία. Κοίτα, μου αρέσει η Ισπανία. Ας να απαντήσει ο Γιώργος. Αστυνομία, θα σε ληφθείτε όλοι. Ναι, για πάμε. Έλα, Γιώργο μου. Η Γερμανία θεωρώ ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ. Μου αρέσει και η ατμόσφαιρα στα γήπεδα. Μου αρέσει που έχει χώρους. Μου αρέσει που έχει. Είναι πολύ πιο ανοιχτό το ποδόσφαιρο και ότι οι περισσότεροι παίζουν με τριάδα και μπορώ να πλευράσει περισσότερες ομάδες. Οπότε θεωρώ η Γερμανία θα μου ταιριάζει. Αλλά κοίτα, ποιος δεν θέλει να παίξει στην Αγγλία, το οποίο είναι το κόσμο. Και όπως ανέφερε το Παντελή, η Ισπανία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ώρα πρωτάθλημα. Κοίτα, η Brighton έδωσε το κουκουρέ για το καλοκαίρι. Αριστερά έχει ένα θεματάκι. Το ξέρει και το Τζέρμπι. Καλή ομάδα η Brighton. Θα το ευχαριστηθεί κιόλας ο Γιώργος. Γιώργο, τώρα που πετύχαμε εδώ και έχουμε πρώτης γραμμής ομάδας παίκτη, για να κάνουμε και λίγο τους κουτσομπόλιδες, άλλο να τα λέμε εμείς στον κόσμο και άλλο να τα πει ένας που θα το ζήσει. Στο Μουντιάλ τι θα κάνετε? Τι θα γίνει? Τι εννοείς, θα πρέπει να πάμε στο Μουντιάλ? Όχι. Δεν εννοώ. Ρώτησα κανονικά, ρεαλιστικά τι θα κάνετε. Δεν ρώτησα. Δυστυχώς δεν ρώτησα για εθνικές και αυτά. Τι θα κάνετε, Σασουόλο, θα πάτε για προετοιμασία? Τι κάνουν οι ομάδες εκεί, τι θα γίνει στην Ιταλία, αυτό? Έχουμε 2 εβδομάδες διακοπές. Οφ! Θα να ξεκουραστούμε σπίτια μας και αυτά και μετά επιστρέφουμε. Είναι η προετοιμασία. 2 εβδομάδες, Για αυτούς που δεν θα πάνε Μουντιάλ και αυτά, πιστεύω ότι είναι καλά. Ωραία. Θα έρθεις εδώ, Θα πας σπίτι. Τι να κάνεις. Πάρα εδώ τους δικούς. Βέβαια. Μπράβο, Γιώργο μου. Μπράβο. Ωραία. Παίζουμε 2 φιλικά με τη Μάλτα και την Ουγγαρία και μετά θα ξεκινήσουμε. Έχουμε και τα βάσανα τη εθνική. Επειδή με έχει κατηγορήσει για να κλείσουμε. Ναι. Αλλά δεν θα το κάνει την ερώτηση, φαντάζομαι. Γιατί να απάντησε μόνο του, δεν έχει κανένα. Τι την απάντησε, το βρήκα. Το διάγνωσα. Σωστό. Επειδή με έχει κατηγορήσει ότι κάνω τις εύκολες ερωτήσεις πάντα. Ναι. Και ότι έχω έρθει εδώ πέρα να κάνω δημόσιες σχέσεις και lifestyle. Βέβαια. Και εγώ τις επιθέσεις. Εγώ θα πω. Ότι το καλοκαίρι το όνομά σου έπαιξε αρκετά. Ακούσαμε και για την Τραμζοσπορ, ακούστηκαν και για ιταλικές ομάδες. Υπήρξε περίπτωση το καλοκαίρι να πας κάπου. Θες να μας πεις κάτι τώρα που έχει παραγραφεί και τα δίκημα και είμαστε στη μέση. Αυτές είναι οι πιο ωραίες ιστορίες, όπως λέω εγώ. Στη μέση της. Έχουν τελειώσει. Τη σεζόν. Είναι σαν τα σύριαλ που λέμε μετά αληθινή ιστορία. Ναι, ναι. Λέγε, σε ποια ομάδα ήσουν έτοιμος να πας. Κανονικά. Ναι, κοιτάξτε, είχα προτάσεις, ήταν 2-3 ομάδες. Ήταν και ο Ολυμπιακός μετά σε αυτές τις ομάδες. Επέλεξα να μην πάω γιατί θεωρούσα ότι δεν είναι καλύτερο για μένα το να πάω εκεί και επέλεξα να μείνω εδώ, να βοηθήσω την ομάδα που αισθάνομαι καλύτερα και θεωρώ ότι φέτος ότι μπορώ να κάνω μια καλύτερη χρονιά και να φύγω το Γενάρη ή το καλοκαίρι. Οπότε θεώρησα ότι καλύτερο είναι το να μείνω εδώ. Όσον αφορά την Trabzonspor, όχι, δεν είχα κάποια πρόταση. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα ήταν ωραίο να είχαμε τριάδα Ελλήνων πάντως. Μπακασέτα, Σιώπης και Κυριακόπουλος. Ναι, στην Trabzonspor. Ναι. Και πολύ καλή ομάδα που έχουμε. Ναι. Φίλοι του Ολυμπιακού, μόλις μάθατε γιατί έχετε το ρέαμψο. Γιώργο,
Να περνάς όμορφα, πάντα. Εσύ, χαίρομαι εσύ, κάθε φορά που μιλάμε, γιατί είσαι μοναδικός, τα λες όλα και είσαι πάντα χαμογελαστός. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει στους ανθρώπους. Όλα τα άλλα τώρα θα κόψεις την μπάλα, θα βάλεις γκολ, θα βγάλεις έντρα. Δουλειά είναι, θα τα κάνεις. Να περνάς όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο μου, φιλιά πολλά.